Καλημέρα σας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Φυλακτό, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων. Καλημέρα όσο μπορεί να είναι, κύριε Φυλακτέ. Πείτε μας τι γίνεται. Καλημέρα. Όσο βρίσκαμε το πρωί, ξέφυγε η φωτιά προς το Μεγαρέο, προς το Αλεποχώρι, το Μάση, Σπάρτα και κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Η φωτιά κατευθύνεται προς Αλεποχώρη και τις λοιπές περιοχές Αιγυρούσες, Μάζι. Ναι, Μάζι και Σπάρτα. Εκεί έχουν εκενωθεί οικισμοί από ό,τι έχουν μάθαμε. Έχουν εκενωθεί από το πρωί, έχουν εκενωθεί όλοι, έδωσε εντολή και ο Δήμαρχος θα πάνε. Και εκενωθήκαν όλοι οι οικισμοί και τα δύο μοναστήρια, Αγίου Άννου Μαρτυρίου και Αγίου Παρασκευή. Μάλιστα. Έβαλε ο Δήμος και δύο πούλμαν και μεταφέραμε τις μοναχές. Εννοείται από τα μοναστήρια, μάλιστα, ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση πώς είναι διαμορφωμένη, έτσι όπως την βλέπετε εσείς από εκεί? Επικρατούν ισχυροί άνεμοι? Έχουν κοπάσει. Ευτυχώς έχουν κοπάσει και ενεργούν και τρία πυροσβεστικά τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, κύριε Φυλακτή, αυτή τη στιγμή. 5-6 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνω. Ωστόσο, είναι πολύ ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες οι οποίες έχουν εισπέψει. Πάρα πολλά. Έχετε ζητήσει ενισχύσεις περαιτέρω και σαν πολιτική προστασία? Ναι. Έχουν έρθει πάρα πολλά πυροσβεστικά. Έχετε πληροφορίες μήπως έχουν καεί κάποια σπίτια? Όχι. Δεν έχουμε τέτοια πληροφορία. Ευτυχώς δεν έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές μέχρι τώρα. Όχι, αφού γίνανε εκένωση οι ανθρώπινες ζωές. Έγινε εκένωση αμέσως το πρωί, 4 ώρα. Ωστόσο, στο Σχήνο, ναι, στο Σχήνο έχουν καεί σπίτια από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Στο Σχήνο και εγώ το άκουσα ότι έχουν καεί σπίτια. Ναι. Όχι, εδώ ευτυχώς, όχι. Προσπαθώ να μην έχουμε τώρα, να Ελπίζουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, να πάνε όλα καλά. Εμείς ευχόμαστε καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο. Αυτός ήταν ο κύριος Φυλακτός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων.